Δηλαδή δεν θες να την ξανασυναντήσεις, δεν θες να την ξαναναφέρω. Ούτε. Ναι, τότε είσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Είμαι. Όχι, κυριολεκτικά είσαι. Πίσω σου. Μπορεί να βγω. Ψήχνω μία. Μόλις τελειώσω, θα λιώσω. Γιατί ήρθες? Για τον αδερφό σου. Θα το ρωτήσω που μπορώ να σε βρω. Με βρήκες. Δεν είσαι εντάξει. Το ξέρω. Θες να μου εξηγήσεις και εμένα? Ξέρω ότι είναι πολύ γελίο αυτό, αλλά θέλω να μάθω τι έκανα. Εσύ τίποτα. Τότε, γιατί τέτοιο φτύσιμο? Και δεν θα φύγω αν δεν πάρω μια απάντηση. Είμαι πολύ εγωίστρια. Ξενέρωσα. Σημαίνει αυτό. Όλοι το έχουμε πάθει κάποια στιγμή. Αλλά κάτι γίνεται για να ξενερώσουμε. Όλα αυτά που μου είπες. Τι είπα? Ό,τι νιώθεις. Θα καταλάβει ότι νιώθαμε το ίδιο. Προφανώς κατάλαβες λάθος. Κοιτάξτε, δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω που σ' άφησα να το καταλάβεις έτσι, αλλά έγινε παρεξήγηση. Εσύ ήσουν μακριά και δεν περίμενα ποτέ ότι θα με έπαιρνες σοβαρά. Μακάρι να νιώθαμε το ίδιο, όμως δεν είσαι το στυλ γυναίκα στο οποίο θα με κάνει να κολλήσω ποτέ. Για σχέση. Sorry. Εντάξει, είναι ακόμα αρχή, οπότε μπορούμε και οι δύο να προχωρήσουμε και... Σωστό. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον το ξεκαθαρίσαμε. Ναι. Γεια. Α, κάτι ακόμα. Αφού έχω το ελάττωμα να εκφράζω αυτό που νιώθω, μπορώ να το κάνω και τώρα. Τελευταία φορά. Ζωή, ό,τι είχε να πεις. Δεν έχω κάτι να πω. Yeah.